Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, οι τρεις ύποπτοι επισκέφθηκαν το ΡΟΠΑ για να του επαναλάβουν προηγούμενες συστάσεις. Να μην ενοχλεί το φίλο τους Νίκο Πατιχάρη, ο οποίος διατηρεί καπαρές στην τουριστική περιοχή και ο οποίος έδωσε και 4.000 λίρες για τη θεραπεία του αδελφού των αεροπόρων Πάμπου, εναντίον του οποίου έγινε τον περασμένο Ιούνιο απόπειρα δολοφονίας. Οι τρεις ύποπτοι υποστηρίζουν ότι ο ΡΟΠΑς τους περίμενε στο καζίνο μαζί με άλλα άτομα και τους επιτέθηκε. Ο ΡΟΠΑς από την πλευρά του ότι εκείνοι του επιτέθηκαν και μάλιστα ότι του έκλεψαν 7.000 λίρες, μία χρυσή καδένα που είχε στο γραφείο του και ότι τους επιτέθηκε αμυνόμενος. Τον ισχυρισμό του αυτορόπας προέβαλε ενόρκως στο δικαστήριο, στο οποίο παρουσιάστηκε μετά την προσαγωγή των άλλων τριών υπόπτων, προσθέτοντας ότι τα αδέλφια αεροπόρου απαιτούσαν από αυτό να αποδεχθεί την προστασία τους, ενώ κατηγόρησε την αστυνομία ότι επενεύει έγκαιρα για πρόληψη του επεισοδίου. Για να γλιτώσει μάλιστα από τους διώκτες του, πρόσθεσε, έπεσε από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Η αστυνομία, όπως ανέφερε ο εξεταστής, θα πάρει 50 συνολικά καταθέσεις για συμπλήρωση της υπόθεσης, ενώ αναζητεί τα μαχαίρια που υπάρχει ισχυρισμός ότι χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή τη σούγλα με την οποία τραυμάτισε τον Μιχάλη Αεροπόρου ο ΡΟΠΑς, όπως ενόρκως παραδέχθηκε ο ίδιος στο δικαστήριο, καθώς και άλλα τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα να μετατρέψει το καζίνο σε πεδίο μάχης. Αιτία της άγριας συμπλοκής που μετάτρεψε το καζίνο σε πεδίο μάχης ήταν τρίτο άτομο, ο οποίος διατηρεί νυχτερινό κέντρο όπου γίνεται στριπτής κοντά στο Ρόμπας καζίνο. Οι αδελφοί αεροπόροι επισκέφθησαν μαζί με τον Μιχάλη Παρασκευά το καζίνο του Ρόμπα για να του συστήσουν την προσοχή να μην ενοχλεί το εν λόγω άτομο, γιατί, όπως είπε ο αστυνομικός ανακριτής, ο οποίος επικαλέστηκε ισχυρισμό του Ρόμπα, είναι φίλος τους και προσέφερε 4.000 λίρες για την αποθεραπεία του αδελφού του Χαράλαμπου αεροπόρου, στον οποίο έγινε απόπειρα δολοφονίας. Σύμφωνα με διασταύρωτες πληροφορίες, δύο Ρωσίδες παρακινήθηκαν από το Ρόμπα να καταθέσουν στο αρχηγείο προχθές ότι υποχρεώνονταν να κάνουν στριπτής σε νυχτερινό κέντρο, ενοχοποιώντας έτσι τον φίλο των αεροπόρων. Στη συνάντηση που έγινε στις 7:15, οι αεροπόροι ζήτησαν εξηγήσεις και άρχισε η συμπλοκή. Όλα έγιναν γυαλιά, καρφιά και εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν αιχμηρά αντικείμενα, καρέκλες, τραπέζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν όλοι. Στους τρεις, το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης. Ο τέταρτος ύποπτος ιερόθεος Χριστοδούλου Άρλος Ρόμπας προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου μετά την προσαγωγή των τριών άλλων υπόπτων. Το δικαστήριο διέταξε την τετραήμερη κράτησή του. Ο ιερόθεος Ρόμπας παραδέχθηκε σε ένορκη κατάθεσή του ότι κάρφωσε τον Μιχάλη αεροπόρο με σούβλα στο πόδι, ενώ υποστήριξε ότι οι αεροπόροι πήραν 7.000 λίρες από το ταμείο και τα έριξαν σε τρίτο άτομο από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Ο ίδιος είπε ότι έπεσε από τον πρώτο όροφο όταν τον χτυπούσαν. Ισχυρίστηκε ότι ζητούσαν να αποδεχτεί προστασία που του προσέφεραν εναντί αμοιβής. Ανέφερε αντεξεταζώντας ο ίδιος τον αστυνομικό ανακριτή ότι κάλεσε τους αστυνομικούς που παρακολουθούσαν τους αεροπόρους να τον βοηθήσουν, αλλά δεν αντέδρασαν.